και συμπλέουμε. Για τα νετρίνα. Ναι, να πάμε μαζί κάτω στο πανεπιστήμιο. Τα νετρίνα. Να τα πούμε εκεί πέρα από κοντά. Δεν πάμε μακριά. Ταυτίζετε τα νετρίνα εσείς με τον Εθέρα. Κοιτάξτε ένα πράγμα. Ο Εθήρη είναι διφυής. Ναι. Και τρεις υπόστατες. Έχω στο τελευταίο μου ένα πίνακα. Τι πιστεύει σήμερα η επιστήμη γι' αυτό και τι είναι, λέει ο Πυθαγόρας. Είναι διφυής γιατί είναι συμπλήν. Έχει διαφορά δυναμικού. Ναι, διαφορά δυναμικού. Μπράβο. Τα νετρίνα έχουν. Μια στιγμή. Έχει μάζα. Βεβαίως. Είναι το πρωτογενές αίτιον της δημιουργίας του χρόνου, της ενίας του χρόνου, είναι το πρωτογενές αίτιον της δημιουργίας του χώρου και άρα είναι, εκτός της ενεργειακής του υφής, είναι και χωροχρονικό πράγμα. Δηλαδή είναι τρεις υπόστατες. Αυτό είναι και το νετρίνο και λένε ότι από τη στιγμή της... Δεν είναι διφυές το νετρίνο. Από εκείνη τη στιγμή. Αυτό υπάρχει, που ψάχνουν να βρουν στο ΣΕΡ. Ναι. Όχι, δεν μιλάμε εκεί. Εκεί πάνε για ένα υποσωματίδιο να του δώσουν ταχύτητα να κάνει την κρούση να βγει αντί. Αυτά είναι. Άσχετα. Εκεί τρώνε τα λεφτά του κόσμου. Ναι. Ναι. Εσείς τι εννοείτε με τον νετρίνο, τι θέλετε να βρείτε αυτή τη στιγμή. Εάν ο ΕΘΥΡ και τα νετρίνα που αυτή τη στιγμή μας διαπερνούν ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός και είναι δημιουργήματα του ενός εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου μετά από την σχάση του ορφικού όου. Η επιστήμη έχει βάλει στο πέρα από τη... Στην πύλη, στη θάλασσα κάτω. Στη θάλασσα κάτω, έχει βάλει μηχανήματα, πράγματα, ιστορίες για περιμένουν να πιάσουν το νετρίνο. Κάνουν το εξής. Μετράνε τα νετρίνα στην επιφάνεια της θαλάσσης και στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου που είναι εκεί, βλέπουν την ίδια ταχύτητα, τα ίδια νετρίνα και ξέρουμε ότι περνάνε τον πλανήτη, το σύμπαν του γαλαξίες όλα και ταξιδεύουν αυτή τη παντού. Επειδή σε λίγο πρέπει να έρθουμε σε διάλειμμα, θέλω να μου δώσετε απάντηση περί του Αϊνστάιν. Γιατί στην αρχή το απέρριψε και μετά το απεδέχθηκε, αλλά το ονόμασε αλλιώς. Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτά. Λοιπόν, σας έδωσα τι λένε τα ορφικά για πώς έγινε το σύμπαν. Όλα τα έχει κάνει ο Εθέρας. Μάλιστα. Το πώς τώρα έχω βρει και πώς. Όποιος αγοράσει το βιβλίο θα το δει ένα άλλο. Τώρα για τον Αϊνστάιν που λες. Ο Αϊνστάιν στα πρώτα του χρόνια ήταν ένθερμος υποστηρικτής της υπάρξης του Εθέρας. Μάλιστα. Τσακωνόταν με άλλους που δεν παραδέχονται κτλ. Μετά όμως, στο μέσο της ζωής του, πήγε στο αντίθετο. Έγινε πολέμιος. Σε μεγάλο βαθμό πολέμιος. Τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι φυσικοί για αυτό το πράγμα. Ναι. Στο τέλος της ζωής του έχει αποκαλύψει ότι ξέρετε υπάρχει ο Θεός. Αλλά έχω κουραστεί τόσο πολύ που και το όνομά του ακόμα δεν θέλω να λέω. Διότι με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Το ίδιο λοιπόν πράγμα, εγώ πια από εδώ και πέρα θα το λέω χωροχρονικό συνεχές. Αυτό είναι μια αφηρημένη έκφραση που δεν λέει τίποτα. Διότι η λέξη είναι ελληνική και τους πείραζε πάρα πολύ και είπαν ανάθεμα στους Έλληνες, μα δεν αφήσαν τίποτα για μας. Όλα οι Έλληνες τα κάνανε. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα γιατί ακριβώς είμαστε στο καλύτερο σημείο της συζήτησης και πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Επανήλθαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταπληκτικό το θέμα της απόψινής μας συζήτησης, αλλά πριν συνεχίσουμε στα προετοιμασμένα ερωτήματα που έχουμε για τους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους μας απόψε, να σας θυμίσω ότι το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Αθηνά του κυρίου Νικολάου Φιδέλη, στην οδό Κοδρικτόνος 58 στον Άγιο Παντελεήμονα, υπάρχει ομιλία με θέμα «Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη δημοκρατικής διακυβέρνησης». Ο μιλητής είναι ο κύριος Βασίλειος Πρωτόπαπας, ιατρός, χειρουργός, με ευθύρ, υγειονολόγος και γυναικολόγος. Επίσης, δημοσιογράφος και πρόεδρος του Πατριωτικού Συλλόγου Ιωάννης Καποδίστριας.
Όσοι πιστοί λοιπόν μπορείτε να προσέλθετε στην εν λόγω ομιλία 6 του μηνός λοιπόν Φεβρουαρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος η Αθηνά, κώδικος 58 στον Άγιο Παντελεήμονα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής εγώ σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και να λαμβάνετε κατά αυτόν τον τρόπο μέρος στον καθιερωμένο πλέον διαγωνισμό της εκπομπής μας, στέλνοντας Λένα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το σχόλιο σας ή ό,τι έχετε να προτείνετε σχετικά με την εκπομπή και το στέλνετε στο 54454. Επανερχόμαστε γρήγορα λοιπόν στην συνέχεια των ερωτήσεων, γιατί εδώ κύριε Δάκογλου μας προκύπτουν μύρια όσα ερωτήματα σε σχέση με το βιβλίο. Και ευτυχώς που είμαστε δύο και μπορούμε και σας καλύπτουμε. Αλλά είστε δύο τόσο ταιριαστοί συνομιλητές πραγματικά, που ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, όπως είπαμε στο διάλειμμα. Με παρατήρηση είναι εξής. Ο κύριος Γιαμαντάρας ακόμα δεν έχει διαβάσει το βιβλίο μου. Σκεφτείτε δηλαδή. Και μιλάμε πραγματικά. Πλέον, είστε άρα επιβεβαιώνεται η αλήθεια αυτών που λέμε. Από δύο άνθρωπους. Και οι δύο έτσι δεν έχετε να διαφωνήσετε. Απορία, τι είναι η μαύρη τρύπα? Θα πούμε και για τη μαύρη τρύπα. Καταρχήν, οι μαύρες τρύπες είναι πολλών ειδών. Δεν είναι μία. Η σπυροειδής έλξη που γίνεται μορφώνει τεχνικά μία μαύρη τρύπα. Έχετε δει. Μία δίνη. Μία δίνη. Η δίνη. Θα τα τραβάει όλα μέσα. Πάρτε τον καφέ και θα αρχίσετε να τον κάνετε, να τον περιστρέφετε με ένα κουτάλι. Θα δείτε ότι στο κέντρο όλης της μάζης αυτής μορφώνεται ένα κενό. Σωστά. Αυτό το κενό είναι μια μαύρη τρύπα. Τέτοια είναι τεχνικά. Είναι, υπάρχουν. Στο σύμπαν το δικό μας, το αστρικό μέρος που υπάγεται και το πλανητικό μας σύστημα, υπάρχει μία τέτοια τεχνική τρύπα. Λόγω της πυροειδής έλικος, λόγω της δίνης. Καμία κοσμογονία δεν έχει εξετάσει την ύπαρξη της δίνης. Πώς δημιουργείται αυτή η δίνη? Μόνο ο Εμπεδοκλής με το φιλό της και Νίκος έχει αποδείξει την ύπαρξη αυτή της προσέγγισης. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τεχνικές μορφές δίνης. Ναι. Στο δικό μας αστρικό μέρος έχουμε μία. Είναι βεβαιωμένη, την ξέρουμε. Όμως υπάρχουν, αυτή είναι τεχνική μορφή. Αυτή ξέρουν. Την άλλη μορφή δεν την ξέρουν οι επιστήμοι. Υπάρχει η άλλη μορφή, η εξής. Όταν, επειδή ξέρουμε πια ότι ο Πυθαγόρας λέει ότι γεννιέται το σύμπαν, άρα ζει και πεθαίνει, όταν λοιπόν ένα μέρος του σύμπαντος πεθάνει, χάνεται, γίνεται, πάβει να αναπνέει, πάβει ο εθήρ να υπάρχει, γιατί αυτός είναι η ζωή του, και εκεί αρχίζει από το σώμα να νεκρώνεται, δηλαδή μετουσιώνεται στην ύλη του, η οποία απορροφάται από τη μάνα του, από το M. Ξαναγυρνάει εθερικά πια, ρουφάται, το ρουφάει και ξαναγυρνά. Ξέρετε ότι το M έχει δώσει από την ενέργειά του μόνο 9%. Έχει παρακρατήσει και έκανε όλο το σύμπαν από την ενέργεια και έχει παρακρατήσει για πάρτι του το υπόλοιπο 90%. Γιατί? Για να μπορέσει να κουμαντάρει όλο το υπάρχον σύμπαν. Εάν δεν κρατούσε την παραπάνω ενέργεια, με το παραμικρό παραστάτημα της εντροπίας που υπάρχει, θα χάλαγε το σύμπαν, αυτό είναι και παρακρίμα. Χρειάζονται, κυρία Λιβανός, τεράστιες δυνάμεις που διέπουν την αρμονία του σύμπαντος. Δίχως αυτές τις δυνάμεις, τις που λέει ο κύριος Δάκογλου, παρακρατηθήσεις, δεν θα υπήρχε αρμονία και θα εκμηδενιζόταν τα πάντα. Ό,τι γεννάτε είναι φθαρτό και πεθαίνει. Αλλά εδώ έχουμε το εξής. Ενώ η ύλη γερνάει, χάνει την ενέργειά της, απορροφάται και ξαναγεννάται πάλι. Λοιπόν, στην απορρόφηση αυτή, προσέξτε, καθόν χρόνο να απορροφάται, στο πράγμα που έτσι απορροφάται, δημιουργείται μια τρομακτική
δύναμη.